Καλημέρα! Καλώς ορίσατε πάλι στο κανάλι μου! Τι κάνετε? Πώς είστε? Είστε καλά? Και εμείς είμαστε πολύ καλά. Είναι 12 παρα 5 και ξεκινάμε νωρίς νωρίς, πουρνό πουρνό. Ετοιμαστήκαμε, ετοιμαζόμαστε από ούτε και εγώ ξέρω τι ώρα και θα πάμε μία βόλτα σε μια φίλη μας να παίξουν τα παιδάκια μας και ο Νίκος θα πάει στη δουλειά. Μωρό μου, είσαι έτοιμος να φύγουμε? Ο Νίκος είναι έτοιμος, ο Γιάννης είναι έτοιμος, η τσάντα μας είναι έτοιμη. Έξω δεν κάνει κρύο, οπότε δεν θα βάλουμε, κάνει ζέστη, οπότε δεν θα βάλουμε μπουφάν και αυτά. Εγώ φορώ μια ζακετούλα έτσι για το στυλ, για το μάτι. Που λες. Ο μπέμπης είναι έτοιμος και κουβερτάκι και φύγαμε. Λοιπόν, έχω νέες παραλαβές από Herbalife. Εδώ, τσάι με γεύση λεμόνι, στιγμή ορόφημα τσαγιού ουσιαστικά. Μπάρες εδώ τις αγαπημένες μου, ξέρετε, κλασικά, τις κατασπάρασα την άλλη φορά. Και κάτι καινούριο εδώ, meal bars, είναι μπάρες δημητριακών, μπάρες πρωτεΐνης. Θα σας τα πω σε λιγάκι, αυτά είναι το καινούριο μου πρωινό και αυτό θα γίνει το απογευματινό μου. Και φύγαμε! Έλα! Τι έχει μέσα? Έχει πράγματα του μπαμπά για το ψάρεμα. Λοιπόν, γιατί ψάρεμα? Μην το ξεχάσεις αυτό, αγάπη μου. Εντάξει. Και εδώ για 3/4 θα ψάχνουμε το σπίτι. Τώρα. Έλα! Τι είναι αυτό? Κοίτα! Ομορφιά μου! Λοιπόν, η Άρια μαγειρεύει μπριζολίτσες να φάμε. Τα παιδιά παίζουν στο δωμάτιο, εκτονώθηκαν και στη φύση. Εδώ κάθεται καλά, μπέμπις μου. Εγώ τώρα έχω ξεκινήσει ήδη το πρωινό μου. Είναι πεντανόστιμο. Θα σας μιλήσω μετά για αυτά. Και πίνουμε η Άρια καφεδάκι και εγώ το τσαγάκι μου. Έχει νεδρία εδώ και έχει τρελαθεί ο Γιάννης. Σ' αρέσει το φαγητό? Έχεις και παρεούλα και τρως πιο εύκολα. Με παρέα του αρέσει να τρώει. Να το βατραχάκι δεν βλέπω που είναι. Βάτραχος. Μετά θα τα πάει όλα, βρε. Καλημέρα, τι κάνετε? Σήμερα είναι η επόμενη μέρα, μέρα Παρασκευή. Εμείς ακόμα χουζουρεύουμε στον καναπέ. Ο μπέμπης μου κοιμάται και ο Γιάννης βλέπουμε τώρα τα πρωινά μας παιδικά. Ο μπαμπάς μας έχει φύγει, πήγε να μας φέρει το κρέας μας επιτέλους, μπας και μαγειρέψουμε τίποτα. Όλα καλά, εγώ κάνω τη δουλίτσα μου. Χθες περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, πήγαμε πρώτη φορά στο σπίτι της φίλης μας αυτής που την γνώριζα, αλλά δεν είχα πάει ποτέ στο σπίτι της. Περάσαμε τέλεια, ο Γιάννης ήταν άψογος, απίστευτος, πάρα πολύ, τι να πω, πολύ εντάξει, τέλεια. Οπότε περάσαμε πολύ όμορφα, και εγώ και τα παιδάκια μας.
Και ευχαριστώ πάρα πολύ την Άρια για την πρόσκληση, το χρειαζόμασταν. Αυτό, μετά γυρίσαμε, κάναμε τα μπανάκια μας και παίζαμε Τέζα ή Τερέζα, εντελώς. Πάω λίγο τώρα να μεταμορφωθώ, να πληθώ, να ντυθώ, καταλαβαίνετε. Εν τω μεταξύ έχω όμορφα δώρα τα οποία δεν σας έχω δείξει. Η φίλη μου η Εντέσσα της προάλλης που ήρθε μας έφερε αυτό εδώ πέρα το πανάκι. Είναι πανάκι αγκαλιάς. Σας έχω ξαναδείξει κάτι παρόμοιο, αλλά δεν ήταν για εμάς, ήταν για giveaway. Οπότε αυτό είναι για τον μπέμπι μου. Μας έφερε αυτό εδώ πέρα το πανάκι το οποίο είναι χειροποίητο, εκείνη τα φτιάχνει. Αν θέλετε θα σας αφήσω πάλι τη σελίδα κάτω στο κουτί της περιγραφής, αλλά οι περισσότεροι την ξέρετε. Απ' τη μία είναι συντονάκι με αυτό εδώ πέρα το γλυκούτσικο ελεφαντάκι και απ' την άλλη είναι πικέ κουβερτάκι για να το τρίβει στο μυτεράκι του και να είναι απαλό. Είναι χουχουλιάρης ο μπέμπις μου, οπότε είμαι σίγουρη ότι θα του αρέσει. Και επίσης έχω λάβει τέλεια δώρα, τα οποία δώρα έχουν φέρει, τσακώνεται ο Γιάννης με τον Νίκο. Ποιος θα τα πάρει, να ξέρετε. Λοιπόν, είναι από αγαπημένη συνδρομήτρια, η οποία έχει ηλεκτρονικό κατάστημα με αξεσουάρ αυτοκινήτων. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας τα δείξω τώρα. Είναι λοιπόν από autostratos.gr και μου έχουν στείλει αυτά εδώ πέρα τα όμορφα αρωματικά για το αυτοκίνητο. Το ένα είναι με το Μίκι και το άλλο είναι έτσι πιο premium. Ένα μπρελόκ για τον Νίκο, το οποίο μπρελόκ έχει πάνω τη μάρκα του αυτοκινήτου μας. Σπρέι για τα πατάκια, αρωματικό. Αυτό εδώ πέρα το μαξιλαράκι ζώνης για το Γιαννάκι μου με το Spider-Man. Ένα baby on board, πάρα πολύ χρήσιμο. Και εδώ πέρα, μία θήκη οργάνωσης που μπαίνει στο κάθισμα αυτοκινήτου το μπροστινό, έτσι ώστε το παιδάκι να βάζει εδώ το τάμπλετ του, τα πράγματά του, το νεράκια του, ό,τι χρειάζεται μπροστά του και να μην λερώνει και το κάθισμα. Νάτι εδώ η θήκη, την άνοιξα να τη δείτε. Εδώ έχει αυτούς εδώ τους σημάντες που δένει στο κάθισμα το μπροστινό, πάνω και κάτω. Και έχει εδώ πολύ πρακτικές θήκες. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα must have που πρέπει να έχουν όλα τα αυτοκίνητα που έχουν παιδάκια. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Και το μήλο της έριδος είναι κυρίως αυτό εδώ το πατάκι, το οποίο είναι καταπληκτικό, το ζηλεύω κι εγώ. Τσακώνεται Νίκος και Γιάννης, ποιος θα πάρει το πατάκι. Είναι Looney Tunes. Είναι τέλειο και πολύ καλής ποιότητας. Θα σας αφήσω λοιπόν κάτω στο κουτί της περιγραφής όλα τα χρήσιμα links για το AutoStratos. Σε περίπτωση που χρειάζεται κάποιο γκατζετάκι για το αυτοκίνητο, είτε καλύματα για τα καθίσματα, οτιδήποτε μπορείτε να βρείτε εκεί. Φυσικά σας έχω φροντίσει και giveaway στο Instagram, το οποίο είναι ακριβώς ό,τι έχω λάβει εγώ για σας. Οπότε θα βρείτε και αυτό στο κουτί της περιγραφής, το link για να πάτε απευθείας στο διαγωνισμό να λάβετε μέρος, αλλά και τον εκπτωτικό κωδικό μου, Violeta10, για 10% έκπτωση σε όλες σας τις αγορές από 20 ευρώ και πάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ αυτή τη γλυκιά συνδρομήτρια και τον άντρα της για αυτό το υπέροχο δώρο που έκανε και σε μένα και σε εσάς. Εν τω μεταξύ είδατε χθες κάτι καινούριο από τα προϊόντα που μου έστειλε η φίλη μου η Σάρα, η Γκέγκα, είναι η coach μου από Herbalife, όπως ήδη γνωρίζετε οι περισσότεροι. Κάτι διαφορετικό το οποίο δοκιμάζω από χθες είναι αυτές εδώ οι meal bars. Τι σημαίνει αυτό? Πρόκειται για αυτές εδώ τις μπάρες πρωτεΐνης με γεύση σοκολάτα και ελάχιστες θερμίδες που είναι σαν μπάρες δημητριακών, είναι εύγευστες. Και ουσιαστικά αντικαθιστούν ένα ολόκληρο γεύμα. Αυτές εδώ οι μπάρες πρωτεΐνης αποτελούν ένα πολύ έξυπνο, γρήγορο, εύκολο, θρεπτικό και υγιεινό γεύμα. Στην περίπτωση που δεν έχετε το χρόνο να ετοιμάσετε το γεύμα σας οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, αντί να καταφύγετε σε κάτι ανθυγιεινό και σύντομο, μπορείτε να καταφύγετε σε αυτό που είναι εξίσου ακόμα πιο σύντομο, θα έλεγα βασικά, γιατί το έχετε στη τσάντα σας και σας βγάζει από τη δύσκολη θέση. Είναι εμπλουτισμένες με βιταμίνες και μέταλλα. Αυτό λοιπόν εδώ το μικρό θαυματάκι έχει δημιουργηθεί για να μας χορτάσει όσο μία μπριζόλα που συνοδεύεται και από σαλάτα. Μιλάμε για τόσο χορταστικό και δεν του φαίνεται. Οπότε, όπου τσάντα μου και αυτό μέσα.
Μπορείτε να τα βρείτε στην φίλη μου τη Σάρα, τη οποία τα link θα τα αφήσω και το τηλέφωνο κάτω στο κουτί της περιγραφής και αναφέροντας το όνομά μου έχετε φυσικά καλύτερη τιμή. Αυτά λοιπόν τα νέα μας. Κατά τα άλλα σήμερα είχαμε μια πάρα πολύ ήσυχη μέρα και μου αρέσει αυτό κάποιες φορές. Ο Γιάννης τώρα παίζει με την Άσπα, η οποία Άσπα όταν είναι εδώ είμαι τόσο ήρεμη. Κάνω τόσα πράγματα σε τόσο λίγο χρόνο που όλη μέρα δεν τα κάνω όλα αυτά τα πράγματα που κάνω όσο είναι εδώ η Άσπα. Έχω ακόμα 25 λεπτά να δω τι θα γίνει με τα ρούχα, να μαζέψω, να απλώσω και να τακτοποιήσω λίγο ακόμα το σπίτι για να φύγει και εκείνη, να πάει και ο Γιάννης για ύπνο και να σας καληνυχτήσω κι εσάς. Baby. Αγάπη. Τον εαυτό σου βλέπεις. Βρε μικρή ψωναρίτσα. Ποιος είναι. Ποιο είναι αυτό το όμορφο μωράκι. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, τελειώνει και αυτή η μέρα. Είχαμε μια πάρα πολύ όμορφη και παραγωγική μέρα, αν και μέσα στο σπίτι. Όλα καλά, τώρα απολαμβάνω το γέλιο του γιού μου, του όμορφου, του καλού. Ο Γιαννάκος μου πέρασε όμορφα, εκτονώθηκε, κοιμήθηκε νωρίς. Πλέον έχω σταματήσει να τον κοιμίζω το μεσημέρι, παρόλο που φαίνεται ότι το έχει ανάγκη. Πολλές φορές τον παίρνει από μόνος του ο ύπνος, αλλά επειδή μετά δεν μου κοιμάται με τίποτα, δεν τον βάζω και έτσι αλλιώς, ξέρετε, κάποιες φορές τσινάει ενώ νιστάζει, δεν θέλει να κοιμηθεί. Τέλος πάντων, οπότε τουλάχιστον όσο δεν έχουμε σχολείο θα τον αφήνω να εκτονώνεται και 8 η ώρα θα πηγαίνει στο κρεβάτι του και πάλι δεν θέλει να κοιμηθεί, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει λίγο να ξεκουράζεται και εκείνος και να έχουμε και εμείς λίγο χρόνο να κάνουμε άλλα πράγματα, γιατί όσο ο Γιάννης μου είναι ξύπνιος, πρέπει να έχει όλη την προσοχή μας. Ο μικρός ο Μπόμπυρας 2 μέρες τώρα έχει λίγο γκρινίτσα, κοιμότανε το απόγευμα και τώρα έχει αρκετή ενέργεια. Εμπομπυράκο, Εμπομπυράκο, θα κοιμηθείς. Ο παπάς μας ακόμα στη δουλειά, τον περιμένουν, σχολάει όπου να είναι. Εγώ μόλις τελείωσα το μοντάζ αυτού του βίντεο και βγήκε λίγο μικρούλι, το περίμενα περισσότερο, το περίμενα η αλήθεια είναι ότι είχα τραβήξει περισσότερο vlog, αλλά τελικά ήταν μικρά τα στιγμιότυπα, αλλά σας έχω συνηθίσει σε μεγαλύτερα vlog, σήμερα θα είναι μικρότερο το βίντεο και ήθελα να σας ρωτήσω. Μακάρι να μπορούσατε να μου απαντήσετε, αλλά δεν μπορείτε να μου απαντήσετε. Έχω εδώ ένα πακέτο που έχω λάβει από, από ένα ηλεκτρονικό φαρμακείο που δεν είναι sponsored, δεν έχω πληρωθεί γι' αυτό, δεν είναι διαφήμιση, τίποτα. Απλώς μου το έστειλαν δώρα και μου είπαν άμα θες εγώ να το δείξεις ένα story στο Instagram και έτσι έκανα. Με διάφορα περιφικά προϊόντα και λέω αφού βγήκε μικρό το βίντεο, γιατί να μην σας το δείξω. Δεν είχα σκοπό να σας το δείξω, λέω άσο δεν θα το δείξω. Αλλά έτσι κι αλλιώς όλα με τα ψώνια σας τα δείχνω. Και αφού έχουμε χρόνο, γιατί να μην σας το δείξω. Έλεγα να μην σας το δείξω γιατί φοβήθηκα με κράξτε. Η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει. Στους περισσότερους από εσάς αρέσουν τα haul, οπότε θα σας τα δείξω. Λοιπόν, έχουμε εδώ Pampers Premium Care, έχουν καινούργια συσκευασία, πρώτη φορά τη βλέπω και μία μικρή συσκευασία Babylino Sensitive. Εδώ έχουμε 2 ίδια σαμπουάν και αφρόλουτρο από Panthenol Extra. Μία εταιρεία που λέγεται Babe και μου στείλαν ένα δείγμα κολόνιας, άλλο ένα δείγμα κρέμας, κρέμα σώματος για το μωράκι και σαμπουάν αφρόλουτρο. Της εταιρείας Babyder μέσα σε αυτό το πουγκάκι είχε αυτά εδώ πέρα τα 3 δείγματα. Αυτό είναι σαμπουάν αφρόλουτρο, κρέμα σώματος και κρέμα για το σύγκαμα. Αυτή θα τη βάλουμε στη τσάντα μας.
για να αφήνω τη μεγάλη σπίτι. Αυτό εδώ πέρα το σπρέι είναι ανακούφιση για την ξηρότητα και την φαγούρα. Σε 60 δευτερόλεπτα ανακουφίζει. Αυτό πιστεύω ότι ο μπέμπις μου θα το λατρέψει. Μόρο μάντιλα, πάμπερς και baby care. Δείτε εδώ πώς το κάνω το βίντεο. Ωραία. Και νουτρίτσια φαρίν λακτέ, χωρίς ζάχαρη. Μάλλον θα είναι η πρώτη μας κρεμούλα αυτή. Και εδώ κάτι φρυγανίτσες, δεν είχα δώσει εγώ στο Γιάννη μου, αλλά αφού τις έχουμε, γιατί όχι. Παιδική φρυγανιά από εταιρεία HIP. Και αυτά εδώ, που είναι, όλα αυτά δηλαδή είναι από 6 μηνών, όπως και αυτά τα γαλατάκια είναι από 6 έως 12 μηνών. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει αλμυρών, αλλά θα το δούμε, θα το πω και στην παιδίατρο. Δεν ξέρω κιόλας αν μέχρι τότε θα έχουμε αποθυλάσει ή θα κάνουμε μεικτή διατροφή. Κρατάει μέχρι το Νοέμβρη, οπότε έχουμε καιρό να τα χρησιμοποιήσουμε. Το ηλεκτρονικό φαρμακείο που μου έστειλε όλα αυτά τα προϊόντα είναι το Pharmacy 295 και το ευχαριστώ πάρα πολύ. Ουσιαστικά έστειλαν 295 κουτιά σε content creators. Αυτά. Και εσένα και σε μένα ένα. Αυτά λοιπόν. Σε αυτή τη φάση να σας θυμίσω να πατήσετε το κουμπί της εγγραφής αν θέλετε κι εσείς να γίνετε μέλος αυτής εδώ της όμορφης παρέας που έχουμε γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα για ακόμα μία φορά. Τίποτα δεν θεωρώ δεδομένο. Και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε σας φιλώ γλυκά.